Τα λιγάρια από πίσω να μην παίζουν με τις μπάλες. Πέρα, Μαρή.
μπάλα, μπράβο. Γιάννη Σακελαρίδη μαζί μα, μια γνωστή φυσιογνωμία στο ημαθιωτικό ποδόσφαιρο, φέτο αγωνίζει με χιλιάδε νεοκεσάρια. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα, η νεοκεσάρια πήρε ακόμη ένα μεγάλο διπλό, μια μεγάλη νίκη. Γιάννη, πε μα λίγο κατά την άποψή σου για την αναμέτρηση σήμερα, πώ κρίθηκε και αν σημαίνει κάτι αυτή η νίκη για τον Αχιλέα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μα. Παίζαμε μια ιστορική ομάδα, η οποία πάλευε να σωθεί. Ξέραμε τι δυσκολίε του αγώνα, αλλά και εμεί δουλέψαμε πολύ καλά όλη την εβδομάδα. Καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό διπλό για τη συνέχεια. Γιάννη, πες μας λίγο για το φαινόμενο Νιοκεσάρι, γιατί εγώ το θεωρώ φαινόμενο φέτος. Μια ομάδα η οποία πριν από 3 χρόνια αγωνιζόταν στο τοπικό και τώρα βρίσκεται στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δώσε μας λίγο την εικόνα, εσύ πώς βλέπεις τη μέσα από την ομάδα. Ναι, εγώ και εγώ φέτος είδα στην ομάδα, αλλά αυτό που ζω σε αυτή την ομάδα είναι πρωτόγνωρο. Όλη η διοίκηση, οι φύλαθλοι και οι παίχτες είμαστε μια οικογένεια και αυτό βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και έγινε ένα παιχνίδι, θα έλεγα κακό παιχνίδι, χωρίς πολλές φάσεις, σε ένα γήπεδο το οποίο δύσκολα μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω. Στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να κάνουμε αρκετές ευκαιρίες. Στην πρώτη ευκαιρία που θυμάμαι που κάναμε στο 35 ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Και πριν από αυτό η ομάδα της Νάουσας είχε μία-δύο ευκαιρίες που θα μπορούσε να πετύχει κάποιο τέρμα. Αναγκαστήκαμε από πολύ νωρίς να αναπροσαρμόσουμε και τα σχέδιά μας, τα πλάνα μας, να αλλάξουμε την τακτική μας. Και αφού έπαιζε με δύο παίχτες μπροστά ο αντίπαλος, έπρεπε να το κάνουμε. Μπορέσαμε, ελέγξαμε κάπως το ρυθμό. Και τέλειωσε το ημίχρονο με το υπέρμαν σκορ. Μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο, θέλαμε να κρατήσουμε την ομάδα της Νάουσας μακριά την αιστεία μας, δεδομένου ότι έχει ψηλά παιδιά και είναι πολύ καλή στις στιμένες φάσεις. Το καταφέραμε, πιέσαμε όσο μπορούσαμε ψηλά ώστε να μην έρθει την μπάλα εύκολα στην περιοχή μας και σε μια φάση του δεύτερου μου χρόνου ο ποδοσφαιριστής μου ο Παμπλίδης έκανε μια φανταστική ενέργεια, πέτυχε το δεύτερο γκολ και εκεί φάνηκε ότι το παιχνίδι γέρνει προς εμάς. Όμως η ομάδα της Νάουσας όπως και σε άλλα παιχνίδια κατάφερε μπήκε στο παιχνίδι με τον γκολ που πέτυχε και μας έκανε τη ζωή δύσκολη για τα επόμενα λεπτά. Εν τούτης καταφέραμε να κρατήσουμε το σκορ και θα έλεγα ότι δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα. Αυτή η ομάδα μπορεί να σωθεί. Έχει τις δυνατότητες, έχει το υλικό να σωθεί και αφού βάσει αποτελεσμάτων η ζώνη έμεινε στο ίδιο σημείο που ήταν, πιστεύω ότι έχει όλα τα φόντα να σωθεί στην κατηγορία. Η δική σας στόχη της Νεοκεσάρια ποιοι είναι? Η δική μας στόχη, αν έλεγα ότι είναι παραμονή, θα μου ψευτείς από την αρχή. Ήξερα ότι το υλικό μας είναι καλό και θέλαμε κάτι παραπάνω, όσο το δυνατόν να κερδίσουμε περισσότερα παιχνίδια και να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Άσχημη μέρα για την ομάδα μου. Μέσα από τις πολλές σκέψεις και μέσα από όλο αυτό που έχει γίνει, εγώ δίνω την παρέτηση μου στην διοίκηση. Πρέπει να αλλάξει κάτι στην σύλλογο. Πρέπει η ομάδα να σωθεί. Εγώ είμαι ένας πολεμιστής, αλλά πρέπει να αλλάξει κάτι. Αυτή είναι η γνώση. Ναι, συναισθηματικό το ζήτημα, κύριε Αγγελίο, ή βλέπετε κάτι που εσείς δεν είδατε στην ομάδα? Εγώ την ομάδα την αγαπάω. Είμαι ένα κομμάτι αυτής της ομάδος, αλλά πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα. Οπότε δεν μπορείς να αλλάξεις παίκτες. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Ένα παιχνίδι θέλεις να μου κερδίσεις. Έχει 10 παιχνίδια, όλο κάτι συμβαίνει. Μία ατυχία, μία η ανικανότητα, η υποστολή προπονητής. Και την δίνω την παρέτηση μου στη διοίκηση.
ήθελα να σας πω κιόλας και τους ευχαριστώ γιατί άνθρωποι πραγματικά με στηρίζουν, αλλά σας ξαναείπα, πρέπει να αλλάξει κάτι. Okay.